Ιστορία, Τετάρτης Δημοτικού, Τρίτη Ενότητα, Κλασικά Χρόνια, Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος. Μουσική Κεφάλαιο 26. Οι κυριότερες φάσεις του πολέμου. Οι Σπαρτιάτες και οι σύμμαχοί του κάνουν εισβολή στην Αττική και οι Αθηναίοι λαιλατούν τα παράλια της Λακωνίας. Ο πόλεμος ξαναρχίζει με εκστρατεία των Αθηναίων στη Σικελία και τελειώνει με νίκη των Σπαρτιατών. Ο στρατός των Πελοποννησίων έκανε εισβολή στην Αττική το 431 π.Χ. και άρχισε να προκαλεί καταστροφές. Οι κάτοικοι της περιοχής με διαταγή του Περικλή κλείστηκαν στα μακρά τείχη που προστάτευαν όλη την περιοχή από την Αθήνα ως τον Πειραιά. Παράλληλα, ο Αθηναϊκός στόλος λαιλάτισε τα παράλια της Λακωνίας. Τον δεύτερο χρόνο έπεσε μεγάλη αρρώστια, λιμός στην Αθήνα. Πέθαναν τότε πολλοί. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Περικλής. Η Αθήνα έχασε τον αρχηγό της σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Ο πόλεμος σιγά σιγά πλώθηκε σε πολλές περιοχές. Οι αντίπαλοι πολεμούσαν με πείσμα. Πολλοί όμως είχαν κουραστεί και ήθελαν να σταματήσει ο πόλεμος. Αγωνίστηκαν λοιπόν και πέτυχαν να γίνει ειρήνη. Την πρωτοβουλία είχε ο στρατηγός Νικίας, γι' αυτό και η ειρήνη ονομάστηκε Νικία το 421 π.Χ. Η ειρήνη όμως δεν κράτησε για πολύ. Ο πόλεμος ξανάρχισε. Ο Αλκιβιάδης, άνθρωπος υπερβολικά φιλόδοξος, κατάφερε να παρασύρει τους Αθηναίους σε μια εκστρατεία στη Σικελία εναντίον των Σιρακουσών. Αν πετύχαιναν να νικήσουν, όλο το εμπόριο θα περνούσε στα χέρια των Αθηναίων. Η Αθήνα θα κυριαρχούσε όχι μόνο στο Αιγαίο Πέλαγος, αλλά και στο Ιόνιο. Η εκστρατεία έγινε το 415 έως το 413 π.Χ. αλλά κατέληξε σε μεγάλη ήττα των Αθηναίων. Ο πόλεμος που ολοφούντωνε ήταν δύσκολο να τελειώσει. Οι Σπαρτιάτες πήραν την απόφαση να δημιουργήσουν και αυτή ισχυρό στόλο ικανό να τα βάζει με τον Αθηναϊκό. Ζήτησαν μάλιστα για το σκοπό αυτό και χρήματα από τους Πέρσες. Έτσι πέτυχαν να αποκτήσουν μεγάλη ναυτική δύναμη. Ο αγώνας είχε πια μεταφερθεί στη θάλασσα. Σε ναυμαχία που έγινε στις Αργινούσες το 406 π.Χ. νίκησαν οι Αθηναίοι. Η κρίσιμη όμως σύγκρουση έγινε την άλλη χρονιά στους Εγώσποταμού όπου οι Αθηναίοι έπαθαν μεγάλη καταστροφή. Μετά το γεγονός αυτό, ο στόλος της Σπάρτης έπλευσε στον Πειραιά. Οι Αθηναίοι βρέθηκαν σε δύσκολη θέση. Αναγκάστηκαν να υπογράψουν ειρήνη το 404 π.Χ. με βαριούς όρους για αυτούς. Ο πόλεμος τελείωσε. Άφησε όμως πίσω του αμέτρητους νεκρούς, ερυπωμένες πόλεις και ψυχικά τραύματα που ήταν δύσκολο να γιατρευτούν. Παράθεμα 1. Το τέλος του Περικλή. Όταν ο Περικλής ήταν στα τελευταία του, γύρω του ήταν μαζεμένοι φίλοι του. Συζητούσαν λοιπόν για τη δύναμή του και τα κατορθώματά του. Ο Περικλής, εννιά φορές στρατηγός και νικητής, δόξασε την Αθήνα. Καθώς κουβέντιαζαν λοιπόν, νόμιζαν πως δεν τους καταλάβαινε και είχε χάσει τις αισθήσει του. Εκείνος όμως τους παρακολουθούσε και τους διέκοψε λέγοντάς τους «Απορώ γιατί επενείτε και θυμάστε τα έργα μου για τα οποία με βοήθησε η τύχη και δεν αναφέρετε το καλύτερο και το σπουδαιότερο πως κανένας Αθηναίος πολίτης δεν φόρεσε μαύρα εξαιτία μου». Πλούταρχος Περικλής Παράθεμα 2 Το τέχνασμα του Λίσανδρου οι στόλοι της Αθήνας και της Σπάρτης βρίσκονταν ο ένας απέναντι στον άλλον στα στενά του Ελισπόντου. Ο αρχηγός του στόλου των Σπαρτιατών, Λύσανδρος, δεν φαίνονταν πρόθυμος να δώσει μάχη. Οι Αθηναίοι νόμισαν ότι οι Σπαρτιάτες φοβούνταν, κατέβηκαν λοιπόν στη στεριά και άρχισαν να αγοράζουν ό,τι χρειάζονταν. Ο Λύσανδρος, έχοντας έτοιμο το στόλο του, βρισκόταν στην άλλη πλευρά των στενών απέναντι από τους Αθηναίους Έδωσε εντολή σε ένα πλοίο του να πλεύσει στο μέσο της απόστασης. Από εκεί οι ναύτες παρακολουθούσαν τους Αθηναίους. Μόλις τους είδαν να έχουν κατέβει στη ξηρά, ύψωσαν μια ασπίδα. Ο Λύσανδρος, μόλις είδε την ασπίδα, διέταξε το στόλο να πλεύσει ολοταχώς. Οι Αθηναίοι, που βρίσκονταν ακόμη στη ξηρά, τα έχασαν. Έτρεξαν για τα πλοία, αλλά δεν πρόφτασαν. Πιάστηκαν όλοι εχμάλωτοι. Ξενοφώντας ελληνικά. Παράθεμα 3. Βαριοί η όροι για τους Αθηναίους. Όταν οι απεσταλμένοι της Αθήνας έφτασαν στη Σπάρτη, οι πέντε έφοροι κάλεσαν σε συμβούλιο τους συμμάχους τους. Σ' αυτό οι Κορίνθιοι, οι Θηδαίοι και πολλοί άλλοι Έλληνες πρότειναν να μην κάνουν ειρήνη με τους Αθηναίους αλλά να τους αφανίσουν. Οι λακεδαιμόνοι όμως είπαν πως δεν θα υποδουλώσουν μια πόλη ελληνική που πρόσφερε πολλά στη διάρκεια των περσικών πολέμων. Γι' αυτό δέχτηκαν να κάνουν ειρήνη με τους εξή όρους. Να γκρεμίσουν οι Αθηναίοι τα μακρά τείχη και τα τείχη του Πειραιά, να παραδώσουν τα πλοία τους εκτός από δώδεκα και άλλα. Οι Αθηναίοι αποφάσισαν να δεχτούν την ειρήνη, μια και δεν μπορούσαν να περιμένουν άλλο, αφού πολλοί πέθαναν από την πείνα. Ξενοφώντας ελληνικά.